εάν συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, όντως, και αν εξακολουθεί να έχει αυτή την ατζέντα η Κουμουνδούρου, θα του ζητήσει πρωτίστως την παραίτησή του. Κύριε Κουσδούκου, εμείς έχουμε ζητήσει εκλογές εδώ καιρό. Και θα ήταν άκομψο και πολιτικά μη συνεπές να κάνουμε μία κολοτούμπα και στην περίπτωση συνάντησης Τσίπρα-Σαμαρά να πούμε ότι καλώς έχουν τα πράγματα και ο κύριος Σαμαράς πρέπει να συνεχίσει. Άρα θα του ζητήσει να παραιτηθεί. Ούτως ή άλλως έχουμε ζητήσει εκλογές. Αυτή μας η θέση δεν πρόκειται να αλλάξει στην περίπτωση μια συνάντησης η οποία έτσι κι αλλιώς από ό,τι φαίνεται δεν είναι στα πλάνα του κύριου Σαμαρά. Έχουμε τις τελευταίες δύο μέρες κάποιες εξελίξεις. Ο κύριος Σαμαράς αρνήθηκε οποιαδήποτε συζήτηση ακόμα και για το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα έχει την ατυχία να έχει μια κυβέρνηση η οποία συμπυκνώνει αυτό που θα λέγαμε κυβέρνηση αστάθειας. Διότι είναι κυβέρνηση με ημερομηνία λήξης. Άπαντες εντός και εκτός της χώρας καταλαβαίνουν ότι δεν έχει τους 180 που προαπαιτούνται για να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο και αυτό δημιουργεί αστάθεια και ερωτηματικά σε όλα τα επίπεδα. Ναι, αλλά ο κύριος Σαμαράς αρνήθηκε και γενικότερα η κυβέρνηση αρνήθηκε τη συζήτηση για να βρείτε ένα κοινό πρόσωπο για την Προεδρία της Δημοκρατίας, γιατί εσείς ζητάτε προηγουμένως εκλογές. Μισό λεπτό. Από αυτό δεν πρόκειται να μετακινηθούμε. Πιστεύουμε ότι η χώρα χρειάζεται εκλογές και είναι σίγουρο. Αυτό που είπαμε και επαναλαμβάνουμε είναι ότι μπορεί να πάει στις εκλογές με συντεταγμένο τρόπο. Και πραγματικά. Τι σημαίνει αυτό, θέλετε σημαίνει, να μας το ερμηνεύσετε. Σημαίνει ότι θα μπορούσε να γίνει μια συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, να οριστεί η ημερομηνία των εκλογών και να συμφωνηθεί εκ των προτέρων το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εάν δηλαδή καθίσετε στο ίδιο τραπέζι μαζί με τον Πρωθυπουργό ή εν πάση περιπτώσει με την παρούσα κυβέρνηση και σας πούν ότι ελάτε να ορίσουμε εκλογές για μετά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα συνενέσετε ως προς το πρόσωπο. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το ερώτημά σας. Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες επιλογές. Η κυβέρνηση διαφημίζει ότι είναι έτοιμη μια καινούργια συμφωνία. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Η Ελλάδα θα μπει σε αυτό το στάδιο της διαπραγμάτευσης με μια κυβέρνηση η οποία έχει απονομιμοποιηθεί από τη λαϊκή ψήφο, η οποία λέει ότι το χρέος είναι βιώσιμο και τα προαπαιτούμενα θα εφαρμοστούν, ή θα μπει εφόσον εκφραστεί η λαϊκή βούληση και με ισχυρή εντολή διαπραγμάτευσης. Θα μπει και θα συνεχίσει η Ελλάδα να λέει ότι θα εφαρμοστούν οι πληστηριασμοί στην πρώτη κατοικία, θα γίνουν οι περικοπές στις συντάξεις και το κράτος θα εγγυάται 460 ευρώ, θα θεσμοθετηθούν οι ομαδικές απολύσεις ή θα πάμε με άλλο δρόμο. Αυτό είναι ένα κεντρικό ερώτημα στο οποίο όλες οι πολιτικές δυνάμεις έχουν απαντήσει. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην πεπατημένη και θα πάει σε μια διαπραγμάτευση η οποία δυστυχώς για την Ελλάδα εγγυάται τη συνέχιση του ίδιου δρόμου και θα σας έλεγα όχι με πολύ μεγάλη σοφία, με την έννοια ότι βλέπουμε ότι είμαστε μπροστά σε μια συμφωνία που θα ξαναδανειστούμε τα ίδια λεφτά και απλώς θα έχουμε πρόσθετους όρους. Άρα, εν ολίγης, κύριε Παπά, εσείς μένετε στη θέση σας. Δεν θέλετε πρώτα να βρείτε πρόεδρο της Δημοκρατίας και μετά το Φεβρουάριο να συμφωνήσετε σε ημερομηνία εκλογών. Για να θέλουμε, το καταλάβουμε ξεκάθαρα, δεν να δούμε θέλουμε, τι λέει και η κυβέρνηση. Εδώ θέλω και να απαντήσει και ο κύριος Μιχελάκης. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση νέες συμφωνίες να γίνουν ερήμην του ελληνικού λαού. Εδώ ακούμε έναν κυβερνητικό ισχυρισμό, ο οποίος είναι διάτρητος κατά τη δική μας γνώμη, ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο. Δεν βγαίνουμε από το μνημόνιο. Κάνουμε μία εικονική έξοδο και επανείσοδο σε μία δανειακή σύμβαση. Η οποία έξοδος και επανείσοδος φέρνει μαζί της καινούργια μέτρα. Μάλιστα. Κύριε Μιχελάκη. Καταρχήν, είπατε ότι εάν προτείνει κάποιο πρόσωπο